φιλοξενούμενοι. Σωτηράκος βάζει το κορμί του, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Η σέντρα, ο Γραμμιτσάρης διώχνει. Έχει καλά το πλασέ. Περνάει μπάλα. Δεύτερη προσπάθεια. Ο Κουτζαβασίλης τη έβγαλε και την πρώτη φορά, αλλά και τη δεύτερη. Προφανώς υπάρχει offside στη δεύτερη περίπτωση. Όταν προσπάθησαν να πλασάρουν και πάλι, αλλά νωρίτερα ο Κουτζαβασίλης έχει βγάλει το πλασέ του Σιμελίδη σε μια σπουδαία επέμβαση. Ξανά εδώ η σέντρα για τον Μητίδη. Ο Γραμμιτσάρης δεν διώχνει με ασφάλεια. Πλασάρει εδώ και προφανώς είναι offside στη συνέχεια ο συμπαίκτης του, αλλά ο Σιμελίδης είχε μια πολύ καλή στιγμή. Τον κόλ του το στέρισε ο κύριος που βλέπετε εδώ. Τώρα ο Βρετός και έχει πάει δεξιά Μασένα, για να βρουν περισσότερους χώρους προφανώς. Εδώ έγινε το λάθος και πήρε την μπάλα Μασένα. Ευκαιρία για μια καλή πάσα η οποία έρχεται μετά από δεύτερη ευκαιρία και ξανά ο Μπραμπίγια είναι αυτός που τελειώνει εντυπωσιακά στη γωνία του Γκέκα για το 0-1. Θέλει και τύχη καμιά φορά. Συνέβη αυτό με την κόντρα επάνω στην πάσα που πήγε να κάνει ο Μασένα αρχικά. Ο Μπραμπίγια πολύ ψύχρεμα τελείωσε τη φάση για το πρώτο γκολ του παιχνιδιού, για το 0-1 στο 27ο λεπτό. Το λες και επιτυχημένη παρέμβαση από τον Βοσνιάδη. Άλλαξε πλευρά, μας το έλεγε ο Μίλτος νωρίτερα. Ο Βραζιλιάνος Μασένα, ο οποίος πήρε την μπάλα, έστω και με λίγη τύχη, βλέπετε εδώ. Και όταν χρειάστηκε να πασάρει, συνέβη με τον τρόπο που είδατε. Το τελείωμα πάντως δεν θέλει καθόλου τύχη αυτό. Θέλει ικανότητα και την είχε ο Μπραμπίγια. Το 0-1 για τα Χανιά είναι γεγονός. Και εδώ προηγουμένως από ακόμα μία λήψη, η πάσα που τελικά δεν ήταν ποτέ πάσα, γιατί ήταν ένα τάκλιν αποτυχημένο από αντίπαλο. Αυτό που σας έλεγα σχετικά με την τύχη που χρειάζεται μερικές φορές. Βεβαίως το τελείωμα του Μπραμπίγια, ξαναλέω, ήταν υποδειγματικό. Σιμελίδης, Νίλη, περνάει για τον Μητίδη. Έτοιμος να γυρίσει ο Μητίδης, ο Νίλης στην πορεία της μπάλας δεν μπόρεσε να τη σπρώξει τα δίχτυα. Φάνηκε πολύ εύκολο. Τα εύκολα δύσκολα έκανε πάντως ο Ισπανός επιθετικός. Έπαιξε ξανά εδώ. Ωραία ενέργεια από τους γηπεδούχους, δεν υπάρχει offside. Το Μητίδης με τη μία το γύρισμα μπήκε κατά μέτωπο. Βρήκε την μπάλα ο Νίλη, αλλά την έστειλε εκτός εστίας. Όσο περνάει η ώρα, έχει την αίσθηση ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα στις αντεπιθέσεις. Μπραμπίγια δίπλα του. Τώρα κάθε την πάσα για τον Μπραμπίγια και πάλι από τον Σωτηράκο. Θέλει να περάσει. Μαρκάρισμα, σφύριγμα πέναλτι. Μπραμπίγια έκανε εξαιρετική προσποίηση. Απέφυγε τον αντίπαλό του, ο οποίος δεν βρήκε μπάλα. Θα το δούμε και στο replay. Οι διαμαρτυρίες από τους παίκτες των γηπεδούχων με τον Καραχάλιο και τον Κονέ. Ξανά η φάση, η προσποίηση, πέρασε η μπάλα. Δεν πέρασε ο παίκτης. Ο Κονέ έχει κάνει το μαρκάρισμα. Χωρίς να βρει μπάλα, επαναλαμβάνω, βρίσκει πόδια, είναι πέναλτι. Απρόσεκτο μαρκάρισμα από τον μέσο του Λεβαδιακού. Επάνω στον απόλυτο πρωταγωνιστή μέχρι τώρα, τον Μπραμπίγια, έχει βάλει το πρώτο γκολ. Έχει κερδίσει το πέναλτι, το οποίο θα εκτελέσει ο Διαμαντόπουλος. Θεσσαλονικιός σεντερφόρ έχει την ευκαιρία για το 0-2. Διαμαντόπουλος ο 36 στην εκτέλεση του πέναλτι απέναντι του Γκέκα. Σε εκτελεί ψηλά. Πολύ κακή εκτέλεση από τον αρχισκόρερ των Χανίων, τον Διαμαντόπουλο. Σημάδεψε ψηλά, η μπάλα πήγε πιο ψηλά από όσο ήθελε. Εκτός εστίας. Το 1-0 για τα Χανιά παραμένει. Μεχία γεμίζει, περνάει μπάλα, στο δοκάρι βρίσκει μπάλα και ενώ ο Κουτζαβασίλης έδειξε να ελέγχει αρχικά, αλλά από ό,τι φάνηκε δεν ήταν απολύτως ελεγχόμενο αυτό που συνέβη. Έχει βρει
Ο Κουτζαβασίλης είναι corner σε αυτή την καλή εκτέλεση από τον Μεχία. Ξανά η φάση, τραβήγματα, σπροξήματα. Ξανά εδώ με το δεξί χέρι, έστω και ελάχιστα έχει βρει ο Κουτζαβασίλης. Στο 77, ακόμα ένα γύρισμα, το δίχο κεφαλιά στα δίχτυα! Να λοιπόν, η ισοφάριση με τον κεντρικό αμυντικό, τον Λιάγκα. Στατική φάση, βρέθηκε λύση από αυτή. Δεν μπορούσε να βρει την κάθε την πάσα, λέγαμε νωρίτερα, το δημιουργικό παιχνίδι ο Λεβαδιακός, αλλά υπάρχει και η στατική φάση. Και στο ποδόσφαιρο αυτές κρίνουν αποτελέσματα, κρίνουν αγώνες. Ο Παναγιώτης Λιάγκας στα 21 του χρόνια. Ένα πολύ σημαντικό γκολ. Πήδηξε στην καρδιά της άμυνας, τελείωσε τη φάση. Τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Βλέπετε πώς πήδηξε. Ο Λιάγκας νίξε οποιονδήποτε βρέθηκε μπροστά του, τον Πλέγα. Ένα-ένα. Ένα χρονικά σημεία, τα οποία έχουν εξαντληθεί από πλευράς Λεβαδιακού. Γι' αυτό έχουν γίνει 4 αλλαγές, αλλά σε 3 σημεία. Πολύ σωστά. Μπορεί να γίνουν 2, 2 και 1 ή 3, 1 και 1. Η σέντρα τώρα λίγο έλειψε να αποδειχθεί μοιραία για την ομάδα του Λεβαδιακού, αφού σε δεύτερη φάση ο Βρετός είναι αυτός που τελείωσε με ένα πλασέ εκτός εστίας. Ξανά η σέντρα. Η κίνηση των 30 φυλάκων δεν βρήκε την μπάλα, αλλά ο Βρετός που πλάσαρε εκτός εστίας του Γκέκα. Έξυπνα ο Ρέτζας. Σέντρα από τον Μασένα.